Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Και όπως σας είχα προαναφέρει, έχουμε μαζί με τον κύριο Παπαδάκη κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Ριζούλη. Ευελπιστώ σε λίγα λεπτά και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Ριζούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλόγυρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ριζούλη, για την παρουσία σας. Και από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει. Βέβαια, ό,τι και να λέμε. Κάποιοι τα βλέπουν εντελώς διαφορετικά και λέω ο κόσμος πάει και ψηφίζει γιατί προφανώς το μη χειροβέλτιστον και με όλα αυτά που κάνει ο Τσίπρας σου λέει καλύτερα να πάω στο Μητσοτάκη παρά να πάω στον Τσίπρα. Όμως εγώ, εσείς και αρκετοί ακόμη που ανησυχούμε και έχουμε το θάρρος της νόμης, δεν είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε από τον Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεφύγει με την επανεκλογή του, η οποία έτσι κι αλλιώς θα ήταν επανεκλογή του. Και κάνει τα πάντα, μας έστειλε και τα 407 άτομα δώρο με το καλημέρα στον Εύρο. Να πάμε στην Κύπρο που εκεί έναν Κούρδο αγωνιστή τον εκδώσαμε στην Γερμανία επειδή τα μέλη του ΠΚΚ θεωρούνται τρομοκράτες. Να φτάσουμε πάλι στη χώρα μας όπου η οικονομία φαίνεται ότι πάει καλά κατά τους πολιτικούς, αλλά η πράξη είναι αυτό που είχατε και εσείς στο πρωτοσέλιδο προθέσει και που και εμείς έχουμε κατά διαστήματα αναδείξει, δηλαδή η δύσκολη κατάσταση της αγοράς. Και είπατε και στις προθέσεις ότι, όπως λέμε, 400 δις είναι μόνο το ιδιωτικό χρέος. Άλλα 400 είναι το δημόσιο, πάμε στο 800. Βάλει και αυτό που είναι καλυμμένο κάτω από το χαλί. Προφανώς αγγίζουμε το 1-3 σε χρέη. Προφανώς λέω. Δυσθεώρητα νούμερα. Πού πάμε, κύριε Ριζούλη? Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και είναι λάθος να καλλιεργείται μια εικόνα στον ελληνικό λαό ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Έρχονται εδώ συνεχώς ξένοι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τις δουλειές τους στην Ελλάδα και θα φάμε με χρυσά κουτάλια τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πρώτον, από την Ευρώπη τα μαντάτα που μας έρχονται δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, το αντίθετο. Το ζωνάρι θα ξανασφίξει πανευρωπαϊκά, άρα θα ξανασφίξει και για την Ελλάδα με τα προβλήματα που σωστά επισημάνατε νωρίτερα. Δεύτερον, στην πραγματική οικονομία υπάρχει κόσμος που περνάει πάρα πολύ δύσκολα και επιχειρήσεις που ζορίζονται πολύ είναι κοντά και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αποφύγουν το λουκέτο. Υπάρχουν οικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και περιμένουν πώς και πώς αυτά τα επιδόματα κατά καιρούς, τα οποία ναι μεν μπορεί να είναι πολύ λίγα τα χρήματα, αλλά ακόμα και αυτά τα ελάχιστα χρήματα είναι αναγκαία για τις οικογένειες. Για τον κοινωνικό τουρισμό, που ήταν μέχρι χθες ανοιχτή η πλατφόρμα για τις δωρεάν διακοπές, έγινε χαμός. Η πλατφόρμα έπεσε 100 φορές. Προσπαθούσαν άνθρωποι να κάνουν αίτηση, μπας και μπορέσουν να φύγουν 5-6 μέρες διακοπές με αυτά τα ελάχιστα χρήματα, σχεδόν καθόλου, της επιδότησης από το κράτος. Και από την πληθώρα των αιτήσεων έπεσε το σύστημα και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν αιτήσεις. Αυτό τι μας δείχνει, ότι είμαστε μια χώρα που ευημερεί, που όλοι εδώ έχουμε λεφτά να πάμε διακοπές να ζήσουμε καλά και να διεκδικήσουμε και μισθούς 1.500 ευρώ το επόμενο διάστημα, όπως μας λέει η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή θέλω να πω, okay, καταλαβαίνω ότι είναι προεκλογική περίοδος, ότι τα κόμματα θέλουν να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και να έχουν ένα συγκεκριμένο αφήγημα. Ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ακόμα καλύτερες δουλειές, λέει, και ακόμα περισσότερες, με μέσο μισθό 1.500 ευρώ, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή και δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Ας μην καλλιεργούμε λοιπόν ψευδαισθήσεις πάλι στον κόσμο, γιατί όποιος τις καλλιεργεί θα τις βρει μπροστά του και αυτή τη φορά δεν θα είναι ίδια για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πει δώστε μου μια δεύτερη ευκαιρία. Θα την έχει πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Οι δικαιολογίες τελειώνουν. Με το που εκλεγεί τώρα, που κατά τη γνώμη μου θα εκλεγεί και με μια άνετη πλειοψηφία, έτσι όπως πηγαίνει μέχρι στιγμής η προεκλογική περίοδος αυτή, που είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα έχει καμία δικαιολογία να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Και ο πύχης έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Μπορεί να τρέχει μόνος του, γι' αυτό και θριαμβεύει, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, υπάρχει και το ανέκδοτο του λαγού και της χελώνας, έτσι, μάλλον ο μύθος του λαγού και της χελώνας, όπου έτρεχε ο λαγός μόνος του, επαναπαύτηκε, κοιμήθηκε και στο τέλος έχασε. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, κύριε Ριζούλη, αλλά έχω την εντύπωση ότι η χελώνα στην προκειμένη περίπτωση έχει πάρει άλλο δρόμο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η χελώνα πράγματι δεν φαίνεται καν στον ορίζοντα.
Πόσο μάλλον. Όχι, όχι, έχει πάρει άλλο δρόμο. Είναι αλλού. Δηλαδή, όσο και να καθυστερήσει ο Λαγός, η Χελώνα θα πηγαίνει αλλού. Πόσο μάλλον, κύριε Παπαδάκη, που δεν έχει καμιά διάθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει. Γιατί είπε ότι θα αλλάξει και ο κύριος Τσίπρας μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών είπε θα έρθουμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα και να προωθήσουμε νέα πρόσωπα. Και σήμερα που ανακοινώθηκαν οι εκλογικές λίστες του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει κανέναν. Δεν τόλμησε να κάνει ούτε μία αλλαγή προσώπου. Πλην του Κατρούγκαλου που το είχαν προαναγγείλει. Άρα δεν έχουν σκοπό οι άνθρωποι να αλλάξουν. Και δεν πάλι έχει Κατρούγκαλο ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ψάχνεις κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ για να σου μιλήσει για την Τουρκία και δεν υπάρχει άνθρωπος. Ακόμα το γραφείο τύπου ψάχνει. Μα είναι, μιλάω από εμπειρία. Είναι δεδομένο γιατί εκεί υπάρχει και πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλές διαφορετικές γραμμές, ειδικά στα θέματα τα εθνικά, στα θέματα του φράχτη κλπ. Απ' την άλλη μεριά όμως, για να είμαστε απολύτως ισορροπημένοι και δίκαιοι, έχουμε γκάφες τύπου ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που κάνει ο κύριος Κέρτσος τώρα εδώ και 2-3 μέρες και το ακολούθησε και ο κύριος Κυλακάκης σήμερα, που προσπαθεί να μας πείσει ότι η μείωση των έμεσων φόρων θα ευνοήσει τους πλούσιους, είναι εξοργιστικό να το λέμε. Γιατί δεν στέκει σε καμία λογική και ο κόσμος περιμένει πώς και πώς μία ανάσα στο κομμάτι της ακρίβειας. Η μείωση του ΦΠΑ, όπως την έκανε η Κύπρος για παράδειγμα, που θυμίζω ότι μηδένισε το ΦΠΑ σε σειρά βασικών προϊόντων όπως το ψωμί, το γάλα, οι βρεφικές σπάνες κλπ. Αναρωτιέμαι γιατί δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον ελληνικό λαό. Πώς μπορεί να το κάνει η Κύπρος και δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Χρειάζεται λοιπόν μέτρο σε αυτά που λέμε. Αλλά έρχεται, και εγώ διαφώνω με αυτά που γράφονται, έρχονται από την άλλη μεριά και λένε δείτε η Ισπανία που μείωσε τον ΦΠΑ τι έκανε. Όμως ο φτωχός πρέπει να πάρει και ο κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να αγοράζει τα βασικά αγαθά σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή και να επιτρέπει και να μπορεί το σύστημα να ελέγχει αν πραγματικά θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Νομίζω είναι πολύ απλό αρκεί να το θελήσουν. Όμως, αν μου επιτρέπετε μόνο μία φράση κύριε Καλόγυρε, σε όλα αυτά που πολύ σωστά περιγράψατε πριν ως τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε σε σχέση με αυτό το οποίο λένε τα κόμματα, να προσθέσω κάτι γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Όταν στο 2023 στην Ελλάδα, που υποτίθεται είναι μια ευρωπαϊκή προοδευμένη χώρα πλέον, έχουμε φαινόμενα ανθρώπων να πεθαίνουν σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων όπως το περιστατικό στην ΚΟ, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο διαθέσιμο, γιατί είναι 3 τα ασθενοφόρα στο νησί, τα 2 παροπλισμένα λόγω έλλειψης προσωπικού, ολοκένουργια. Όταν πεθαίνουν άνθρωποι στις καρότσες, μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι ενδεικτικό ότι κάτι πάει λάθος. Κύριε Ριζούλη, να καλησπέριζω λίγο τον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχα κάτι σωματεία εδώ για κάποια θέματα του σοβαρά και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη και από τον κύριο Ριζούλη. Κύριε καθηγητά, εμείς ευχαριστούμε και για την κατανόηση και για τον χρόνο σας κάθε φορά, για την πολύτιμη σας βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ριζούλη, εάν αυτό που έγινε τώρα και κακώς έγινε, που μεταφέρθηκε ο άνθρωπος στην καρότσα, γινόταν για παράδειγμα σε ένα κέντρο υποδοχής λαθρομεταναστών, θα γίνονταν ο κακός χαμός, θα είχαν ξεσηκωθεί όλοι. Τώρα το λέμε ως μία απλή είδηση και το ξεπερνάμε. Πού είναι μία λυπημένη κακή είδηση? Θα υποδεχτούμε περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες φέτος. Καταλαβαίνω ότι σε αυτό το νησί με το 1 εκατομμύριο των τουριστών υπάρχει αυτή τη στιγμή λειτουργικό μόνο ένα ασθενοφόρο. Αυτό είναι πρόβλημα. Στο Καστελόριζο της προάλλες είχαμε το παιδάκι που είχε το ατύχημα και ο πατέρας του το πήγε στην Τουρκία για να γίνει καλά, γιατί δεν μπορούσε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο κοντινό ελληνικό. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα που πρέπει η ελληνική πολιτεία να τα δει και να τα αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε. Πάρα πολύ σοβαρά και έχετε απόλυτο δίκιο κύριε συνάδελφε και πολύ περισσότερα ακόμα. Εδώ κλείνουν μέχρι και σχολεία. Κλείνουν μέχρι και σχολεία. Γενικότερα, στη Γάβδο κλείνουν τα σχολεία. Δεν μπορούν τα παιδιά να, έστω τα ελάχιστα παιδιά τα οποία υπάρχουν, πρέπει να πηγαίνουν στην Κρήτη. Αυτό το οποίο λέτε όσον αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το συναντάμε παντού. Παντού, παντού και συνέχεια. Το θέμα είναι το εξής. Εν ώψη των εκλογών, αυτό τουλάχιστον το οποίο αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι ο κόσμος επιλέγει
στο ποιος θα μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα αυτά τα προβλήματα. Σωστά, συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, λέει, μετά, ο Μητσοτάκης αυτό δεν το έκανε, το άλλο δεν το έκανε, το παράλληλο δεν το έκανε, μετά γυρνά, κοιτά και λέει, γιατί μήπως θα τα κάνουν οι άλλοι, χειρότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Πάμε στον κύριο καθηγητή. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Ήσασταν και αντιπρόεδρος στη Βουλή, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί και το Κοινοβούλιο. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί σταμάτησε η Αθήνα να αντιδρά στην παράνομη σύλληψη του Δημάρχου Χιμάρας, του κυρίου Φρέντι Μπελέρη. Σταμάτησε η Αθήνα πλέον, έτσι. Αν έχετε αυτή την παράνομη κράτηση και δεν λέει τίποτα, άκουσες τίποτα τις επόμενες μέρες, αυτές τις μέρες πήρε, όχι. Λοιπόν, το είναι αυτό και το δεύτερο. Τι φοβάται πάλι η Αθήνα και δεν αντιδρά σε όλες αυτές τις προκλήσεις των κάποιων στην Θράκη, κάποιων βουλευτών που εξελέγξαμε το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποδέχονται πλήρως τις τουρκικές θέσεις και την τουρκική προπαγάνδα. Και από τη στιγμή που βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και λέει ότι το τουρκικό προξενείο παρενέβη υπέρ υποψηφίου, γιατί δεν πηγαίνει η ελληνική δικαιοσύνη, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μάλλον, να συλλάβουν αυτόν τον πρόξενο ή αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι πράκτορες των Τούρκων, και να τους απελάσουν ή να τους φυλακίσουν, αν θέλετε. Τι μας κρατάει και δεν κάνουμε τα αυτονόητα. Και τα δύο είναι δύσκολα θέματα, απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Και βεβαίως η κυβέρνηση έχει και περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες για την απαράδεκτη στάση του ΡΑΜΑ απέναντι στην ελληνική ομογένεια. Τα έχει γράψει και η εφημερίδα του κυρίου Ριζούλη, τα έχετε πει κι εσείς. Εδώ απορούμε με τόσες ευεργεσίες σε αυτό το λαό και βεβαίως και με τόσες καλές σχέσεις με τον απλό λαό, πως η ηγεσία και στο θέμα της παραπομπής του θέματος παραπέμπει στη Χάγη, ενώ μπορούσαμε να τα είχαμε λύσει τα θέματα, άρα τραβάει σκληρή γραμμή που φαίνεται ταυτίζεται με εκείνη του Ερντογάν. Και στα θέματα της Θράκης και τα τρία κόμματα δυστυχώς του μνημονιακού τόξου με νόμο που ψήφισαν επιτρέπουν στους Έλληνες μουσουλμάνους να αυτοκαθορίζονται εθνοτικά και όχι θρησκευτικά ως Τούρκοι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μπλέξει με κακή πολιτική και των τριών κομμάτων του μνημονιακού τόξου. Και να σου πω, Στέργε, αγαπητέ κύριε Διευθυντά και κύριε Παδάκη, και τα τρία κόμματα για τις επιλογές τους, τις στάσεις τους και τις ανοχές τους ευθύνονται απέναντι σε αυτό το ζήτημα το μεγάλο της Θράκης. Άρα λοιπόν και τα τρία, το έζησα και στη Βουλή όταν αντέδρασα, το αναδείξατε εσείς, όταν ήρθε μία απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που είχε πει να ψηφιστεί νόμος στην Ελληνική Βουλή για να αυτοκαθορίζονται εθνοτικά. Μα η συνθήκη της Λοζάνης έλεγε μόνο μουσουλμανικά, μόνο θρησκευτικά θα αυτοκαθορίζεστε. Τους το είχε απαγορεύσει ο Ανδρέας Παπανδρέου να αυτοκαθορίζονται και να λέγονται Τούρκοι. Άρα τελικά, δυστυχώς όταν ήμουν βουλευτής, ψήφισε, δεν τον ψήφισα, ψηφίστηκε νόμος και από τα τρία κόμματα να μπορούν να στείλουν όχι μουσουλμανικές ενώσεις ή ενώσεις πολιτών, αλλά ενώσεις Τούρκων πολιτών. Άρα λοιπόν είναι απαράδεκτη στάση και των τριών κομμάτων εξουσίας απέναντι σε αυτό το θέμα και θα τα βρούμε τα δυσκολότερα μπροστά μας σε έναν Ερντογάν ο οποίος σκληραίνει και βγαίνουν κάποιοι ανόητοι και διεθνολόγοι αλλά και δικοί σας συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και δικοί μου και λένε ότι θα δούμε έναν φράο Ερντογάν. Ο Ερντογάν βάζει όλη την πιο γερακίσο έχει ο συνεργάτη εκεί στα πόστα και ετοιμάζεται ενδεχομένως για τα δυσκολότερα και τα χειρότερα και εμείς ακόμη δεν μπορούμε να συμπτύξουμε μια κυβέρνηση που μπορούσε το μνημονιακό τόξο αφού μας χρεοκόπησε. Μας έβαλε, δεν μας έσωσε. Μας έβγαλε με διπλάσιο χρέος κράτους και με διπλάσιο χρέος νοικοκυριών. Θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε μπλέξει αυτοδυναμία. Εγώ δεν βλέπω με αυτά τα οποία βλέπουμε ως δημοσκοπήσεις. Φοβάμαι ότι έχουμε μπλέξει και με τα ζητήματα των εκλογών. Κύριε Παπαδάκη. Εδώ στο κανάλι μας, στις καμπάνες, ο κύριος Ηλιανίδης, κυβερνητικός βουλευτής, πρώην υπουργός,
αναφέρθηκε γενικότερα στη δράση του προξενείου. Και μάλιστα έχει υπάρξει και τεράστιο πρόβλημα ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στυλιανίδης εξελέγει. Ναι. Εξελέγει. Ναι. Τώρα θεωρητικά, μα επειδή είμαστε προεκλογικοί... Τους έχει ξεκαθαρίσει με απογειτότητα, Σπύρο, αυτό που είπε ο Στέργιος. Τους έχει ξεκαθαρίσει και στο... Έρχεται παρεπιπτόντως σε ένα ζήτημα με το προξενείο. Τους έχει πει κανείς με πυγμή, κύριοι, μην παρεμβαίνετε, διότι εδώ είναι Έλληνες πολίτες και δεν σας πέφτει λόγος. Τώρα ρωτάτε το αυτονόητο και ξέρετε πολύ καλά την απάντηση, κύριε Μητρόπουλε, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί εάν είχε το Υπουργείο Εξωτερικών ή οποιοδήποτε κυβερνητικός παράγοντας παρέμβει με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να ήταν και λίγο περισσότερο μαζεμένοι. Αντιθέτως, κάθε μέρα που περνάει γίνονται και χειρότερα τα πράγματα και το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι είναι. Ασυδοτούν και νομίζω ότι θα μπλέξουμε και με αυτά τα ζητήματα και τις επιλογές των προσώπων. Το ζήσαμε και με βουλευτές της μουσουλμανικής θρησκευτικής μειονότητας όταν ήμουν στη Βουλή. Το ζήσαμε. Διαφοροποιήσεις, συγκροτημένες συσπυρώσεις χωρίς λόγο κλπ. Ενώ έπρεπε να εκπροσωπούν Έλληνες πολίτες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τελικά και τότε παρασπονδίες, τα ζήσαμε, τα διαβάσαμε, τα γράψανε ο κύριος Ριζούλης και άλλοι. Και συνεπώς, εδώ πάσχει το πολιτικό προσωπικό στην πολιτική. Σωστό. Και προς το Ράμα, Αλβανία και εδώ. Δικαιολογείται αυτό που είπε ο Στέργιος. Να είναι στις φυλακές εκλεμμένος δήμαρχος. Και δεν μιλάει κανείς, το έχουμε αποδεχτεί και αυτό. Το έχουμε αποδεχτεί όπως και τόσα άλλα, δυστυχώς. Τώρα λέει έχουν τη δικαιολογία, τώρα λέει είναι υπηρεσιακή κυβέρνηση. Λες και προηγουμένως που δεν ήταν υπηρεσιακή κυβέρνηση, είχαν ξεσηκωθεί. Για εκλογική συμπεριφορά ή εκλογικά αδικήματα. Δεν διέπραξε κάτι εκτός εκλογικής διαδικασίας. Του καταμαρτυρούν ότι προσήλκησε κατά τον τρόπο που έχει στηθεί, ότι προσήλκησε ψήφους. Και να έχει εκλεγεί και να είναι στην φυλακή. Είναι αδιανόητο. Κύριε Ριζούλη, δεν μιλάμε για την Θράκη. Δεν συλλαμβάνουμε τον πρόξενο και τους λοιπούς ή να τους φυλακίσουμε ή να τους απελάσουμε. Δεν μιλάμε για τον Μπελέρη, τον Φρέντι Μπελέρη. Δεν μιλάμε για την Βόρειο Ήπειρο. Δεν μιλάμε για τα Σκόπια και τις εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες των Σκοπίων, βλαχόφωνος Έλληνες. Δεν μιλάμε για την κατεχόμενη Κύπρο. Δεν μιλάμε για την, τουρκολιβική ΑΟΣ. Δεν μιλάμε για την εχώρηση του ρηκτού πλούτου σε Αιγαίο και Μεσόγειο, για την γκριζοποίηση. Δεν μιλάμε για τη δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού και την έλλειψη γεννήσεων που υπάρχει στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για τίποτα. Πού πάμε? Ουσιαστικά δεν μιλάμε για το μέλλον αυτού του τόπου, κύριε Καλόγερη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ασχολούμαστε με το TikTok του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, με διάφορα χαριτωμένα τα οποία λένε και διάφορες αστείες ατάκες τους. Και περνάμε έτσι την προεκλογική περίοδο και αυτήν, όπως περάσαμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την προηγούμενη, χωρίς να συζητήσουμε τίποτα σοβαρό. Ακόμα και στο επίπεδο της οικονομίας, που λέγαμε νωρίτερα, η συζήτηση είναι επιδερμική, με τσιτάτα και κυρίως με προσπάθεια του ενός να συκοφαντήσει τον άλλον επί συγκεκριμένων θεμάτων, υπαρκτών και ανύπαρκτων. Γιατί υπάρχουν και συκοφαντίες για ανύπαρκτα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Όμως το πού πάει η οικονομία, τι θα γίνει με αυτό το τεράστιο χρέος που έχουμε ως κράτος, αλλά και το ιδιωτικό χρέος. Ακούσατε καμιά συζήτηση σχετική? Για τα εθνικά θέματα. Το Βαρουφάκι να λέει όλα τα σχετικά και τους άλλους να μιλάνε για τοπικά νομίσματα, τους 53%. Όπως στην αρχαία Ελλάδα, ξέρετε. Αυτό πάντως, Δημήτρη, είναι αδυναμία της αντιπολίτευσης. Ναι, ασφαλώς. Δεν μπορεί να το φέρει στην ατζέντα και να το φέρει σωστά στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Συμφωνώ. Είναι τι θα βγει η Νέα Δημοκρατία, θα βγει από μόνη της να βγάλει τα μάτια της με τα ίδια της τα χέρια. Είναι ευθύνη και δική μας των δημοσιογράφων. Προεκλογικά ένα μέρος της ατζέντας πρέπει να το θέτουμε και εμείς. Να καλούμε δηλαδή τα κόμματα να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων θεμάτων. Δεν έχει συμβεί αυτό. Στα εθνικά, ας πούμε, που έλεγε πριν σωστά ο κύριος Καλόγυρος, ποιος ρώτησε τα κόμματα να μας πούν τη θέση τους για τη Χάγη και τη συνεκμετάλλευση? Νομίζω και τα κόμματα τα ίδια θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση, γιατί εν πολλοί συμφωνούν. Κύριε Ριζουλή, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θυμόσαστε στο δικαστήριο με τον κύριο Βερέμη και το Ηλία ΜΕΠ, όπου πήγαμε εκεί πέρα για αυτά που έλεγε ο κύριος Βερέμης 10 λεπτά συνέντευξη μου είχε παραχωρήσει. Κανείς δεν μίλαγε. Θυμάστε την Πρόεδρο, έπαιζε με το κινητό της. Στέλνει μηνύματα, κυρία Πρόεδρος. Και αρπαχτήκαμε μαζί της.
Λοιπόν, η απόφαση ήταν ηλυμένη. Και γιατί τσατίστηκε ο κύριος Βερέμης, γιατί τον ερώτησε αυτό που δεν τον ρωτάνε άλλοι. Οι άλλοι τον χαϊδεύουν, από την άλλη έκφραση. Εμείς ρωτάμε αυτά που θέλει ο κόσμος. Άρα λοιπόν, ποιος θα έρθει σε μένα και σε εσένα να τον ρωτήσουμε? Η Γιάννα Αγγελοπούλου που ήθελα να τη κάνουμε συνέντευξη με ερωτήσεις δοσμένες και τη είπα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και έφυγε? Ποιος θα έρθει? Εμάς μας φοβούνται γιατί εμείς εκφράζουμε το λαό, κύριε Ριζούλη. Πάνε εκεί που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και που όλοι τους έχουν, έλα αγαπητέ και κάτσε και ό,τι θέλεις. Πάντως αυτό είναι συνολικό πρόβλημα για την ποιότητα και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, κύριε Καλόγερο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, οι έχοντες στην εξουσία και οι διεκδικούντες στην εξουσία να μην απαντούν επί συγκεκριμένων θεμάτων γιατί δεν τους ρωτάει κανένας για αυτά. Και να απαντούν μόνο σε αυτά που θέλουν. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι εκτροπή. Το ζούμε. Μερικοί λένε ότι είναι υπερβολικό, μα λέει υπάρχει πρόβλημα ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελευθερίας του τύπου. Ότι κανένας δεν θέτει συγκεκριμένα σοβαρά ερωτήματα σε πολιτικά πρόσωπα, ερωτήματα που δεν θέλουν να απαντήσουν. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλουν να δεσμευτούν για αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν συμφωνούν υπογείως. Γιατί στα θέματα της Τουρκίας έχω την αίσθηση ότι τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν στα περισσότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το διάλογο, με τη Χάγη και στο βάθος με τη συνεκμετάλλευση. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Φαίνεται ότι είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε όλοι παλιοί στο χώρο, αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς γίνεται. Και πάνω κάτω ξέρουμε τι θα ξημερώσει μετά τις εκλογές 25 Ιουνίου. Θα γίνει το πρώτο τρίμηνο, το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει τον πρώτο χρόνο, πριν τις ευρωεκλογές, μετά τις ευρωεκλογές. Πάντως κάτι θα μας έρθει. Και ο Ερντογάν σε αυτή τη συζήτηση θα έχει υπουργό εξωτερικών έναν αρχιπράκτορα, έναν άνθρωπο από τις μυστικές υπηρεσίες που τον παίρνει από τη ΜΙΤ μετά από πολλά χρόνια θητείας. Επικεφαλής της ΜΙΤ και τώρα επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών. Μετά από 13 χρόνια. Άρα οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας γίνονται πλέον επίσημη πολιτική έκφραση. Αυτός ο άνθρωπος θα διαπραγματευτεί με την Ελλάδα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και εδώ κυβερνάνε κάτι τύπου Ελιαμέπ, κύριε Ριζούλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Και έχουν ανθρώπους παντού. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος παρετήθηκε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές για να είναι υποψήφιος βουλευτής. Και παρετήθηκε για 30 μέρες. Μετά από 30 μέρες τον ξαναγύρισε πίσω ο Ερντογάν. Παρετήθηκε του δικαιώματος να είναι υποψήφιος βουλευτής και ανέλαβε και πάλι τη θέση του επικεφαλής της ΜΙΤ. Και η ΜΙΤ εκεί, το επαναλαμβάνω, οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας δεν είναι τα πράγματα όπως είναι εδώ. Είναι ολόκληρος οργανισμός. Ολόκληρος οργανισμός. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Και βέβαια είναι όπως τα λέει ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλο, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι, όπως τα είπε και ο κύριος Ριζούλης και ο κύριος Παδάκης, μπαίνουμε σε ένα δύσκολο κύκλο με το γείτονά μας. Όσοι νομίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν πιο πράο και ιστορικότερο Ερντογάν, αυταπατώνται. Δεν εκτιμούν τα πράγματα σωστά. Ήδη έφερε τη σκληρή φουρνιά μπροστά του, το είπε και ο κύριος Παδάκης. Συνεπώς, να ετοιμαζόμαστε για έναν δυσκολότερο, σκληρότερο, δεν λέω επιθετικότερο, πάντως δεν θα είναι συνοησίμος ο Ερντογάν. Και εμείς πρέπει να συνοηθούμε. Πρέπει να συνοηθούμε. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει, να παίρνει παρά 4 βουλευτές και να μην καλεί των μικρών, ο οποίος ανοήτως είπε δεν θα γίνω, δεν σε θέλω πρωθυπουργό, να κάνουν τουλάχιστον μία κατεπίφαση συζήτηση για το αν μπορεί να συγκροτηθεί. Και αυτή η πρόεδρος της Δημοκρατίας να τους πει ελάτε βρέστε τα, διότι έχουμε δυσκολίες απέναντι. Δηλαδή κάτι τέτοιο μας λείπει και γι' αυτό κάποιοι θα πληρώσουν την αλαζονία και την επιμονή τους. Θα πληρώσουν, αγαπητέ Στέργιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά και κλείνοντας κύριε Ριζούλη διαβάζω εδώ ότι οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, στους οποίους υπεραγαπάει η Δύση και το ΝΑΤΟ, έχασε, λέει, 207 θωρακισμένα στην αντεπίθεση. Δηλαδή κάποια άρματα και δικά μας, έτσι, καταστράφηκαν, πάντα λιώσανε. Τι αντεπίθεση είναι αυτή? Αυτή δεν λοιπόν, είναι αντεπίθεση, άμα ισχύει αυτό. Οι Ρώσοι δεν ξέρουν αν αυτό ισχύει. Ναι. Οι Ρώσοι ανεβάζουν τον αριθμό των θανάτων
των στρατιωτών του Κιέβου, της Ουκρανίας δηλαδή, σε 3.700 άτομα, εντυπωσιακό νούμερο, και δυστυχώς αυτό δείχνει και τη φρίκη του πολέμου και είναι λυπηρό 4.000 παιδιά να σκοτώνονται. Στο μεταξύ, μια και το αναφέρατε κύριε Καλόγυρε, είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω κύριε Ριζούλη, επειδή έχετε κι εσείς απίστευτη, έχετε μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρω αν θυμάται κανείς κύριε Μητρόπουλε, να γίνεται πόλεμος και να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Διαβάζουμε με ό,τι λέει ο ένας, το διαψεύδει ο άλλος, μετά επανέρχεται ο... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Θα βγει ο Ζελένσκι και θα ευχαριστήσει τους δικούς του, διότι η αντεπίθεση πήγε μια χαρά. Οι Ρώσοι λένε, ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι τους κατακριούργησαν. Μα διαβάστε σήμερα και χθες τι έγινε, ποιος έδειξε το φράγμα. Βγάζετε εσείς τόσο έμπειρια στη δημοσιογραφία, βγάζετε συμπέρασμα ποιος έριξε το φράγμα. Οι μισοί λένε, μιλάμε για διεθνή πρακτορία, τα ρίξαν οι Ουκρανοί, το άλλο το άριξαν οι Ρώσοι. Είναι απαράδεκτο πράγμα. Δυστυχώς, κύριε Ρεζόλια, για να κλείσω. Και δεν το φύλαγε κανένας. Και με το σαμποτάζ των Nord Stream που δημιούργησε τόσα πολλά προβλήματα, ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος φταίει. Οι Αμερικάνοι βγήκαν κάποια στιγμή, οι Αμερικάνικες εφημερίδες και προς τιμήν τους, και είπαν ότι φαίνεται ότι είναι κάποιες ομάδες Ουκρανών που έχουν οργανώσει αυτό το σαμποτάζ, αλλά επίσημα δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό τόσους μήνες μετά. Σε ένα κόσμο που παρακολουθούνται τα πάντα και γνωρίζουν οι πάντες που βρίσκονται, οι άλλοι πάντες, μόνο δύο τρένα στην Ελλάδα κάποιες φορές χάνονται και δεν ξέρουμε που βρίσκονται, ο υπόλοιπος κόσμος λειτουργεί κάπως έτσι. Τα πάντα παρακολουθούνται. Γιατί τα πάντα είναι πλέον επικοινωνία, κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα πάντα είναι επικοινωνία και ζούμε την εποχή της προπαγάνδας σε όλο το μεγαλείο. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Σπύρος, δεν υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στο μεγαλύτερο πόλεμο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Παπαδάκη, ευχαριστώ τον καθηγητή μας, τον κύριο Μητρόπουλο. Καλό βράδυ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ τον διευθυντή της εφημερίδας Η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία μας που λέγω. Καλό βράδυ, κύριε Ριζούλη, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Νόπτι μπούνο κουμόλτα σανατάτη. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Συμβαίνει συχνά. Και όταν συμβαίνει, βλέπουμε τη ζημιά στο δάπεδο ή στα επιπλά μας. Και δυστυχώς, η επιδιόρθωση της ζημιάς κοστίζει ακριβά. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Τα Clever Covers προστατεύουν το πάτωμά σας από τυχόν γδαρσίματα και γρατσουνιές, ενώ ταυτόχρονα βοηθάνε στην πιο άνετη και χωρίς θόρυβο μετακίνηση των αντικειμένων σας. Τα Clever Covers είναι ελαστικά έτσι ώστε να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε επιφάνεια ανεξαρτήτως του σχήματός της. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό τους, μπορείτε να μετακινείτε τα επιπλά σας εύκολα και χωρίς τον κίνδυνο να χαλάσετε το πάτωμα ή τα επιπλά σας. Τα κλασικά προστατευτικά καρέκλας ξεκολλάνε και δεν ταιριάζουν σε όλα τα πόδια επίπλων. Για να βρεις το κατάλληλο μέγεθος, είναι σκέτος μπελάς και όταν τα βρεις, δεν κρατάνε για πολύ. Μην κουράζεστε χωρίς λόγο. Τα Clever Covers ταιριάζουν παντού και έχουν τεράστια αντοχή στο χρόνο. Ένα προϊόν που θα σας γλιτώσει από κοστοβόρες ζημιές και θα κρατήσει τα έπιπλα και το δάπεδό σας καθαρό και λαμπερό για πολλά χρόνια. Απολαύστε την παρέα σας ή και τα παιχνίδια με τα παιδιά σας χωρίς το άγχος της απρόσμενης ζημιάς. Το προϊόν που έδωσε λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας, σε τιμή έκπληξη. Αγοράζοντας 10 Clever Covers, σας κάνουμε δώρο άλλα 10. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19,90.